Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό της γρίπης, καθώς υπάρχει έξαρση που όμως ήταν και αναμενόμενη εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και ευνοούν την μετάδοση του ιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 7 θάνατοι από επιπλοκές του ιού, ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν για να είναι θωρακισμένοι. Ο πρόεδρος των ιδιωτών πνευμονολόγων, Παναγιώτης Ζώης, μιλώντας για την έξαρση της γρίπης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές. Ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες όμως μπορούν να εμφανιστούν και σε ένα μικρό ποσοστό υγιών ατόμων. Η μετάδοση του ιού ευνοείται, όπως είπαμε, από τις ψυχρές κλιματικές συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν αυτή την περίοδο, και επιβάλλεται προσοχή στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. Ενδιαφέρον έχει και η καλή είδηση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, αυξάνονται οι επαγγελματίες υγείας που έχουν κάνει το εμβόλιο για τον ιό της γρίπης. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με αυτή την κατάσταση ότι ενώ τώρα γκρινιάζουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας δεν εμβολιαζόμαστε όσο οφείλουμε έναντι του ιού της γρίπης, φέτος έχουμε στοιχεία αρκετά ενθαρρυντικά. Φέτος λοιπόν υπάρχει απόδειξη ότι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά επαγγελματίες υγείας εμβολιάστηκαν έναντι του ιού της γρίπης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα αυτού του εμβολιασμού, άρα και δείχνουμε και πιο σωστοί επαγγελματίες έναντι των ασθενών μας, ούτως ώστε και οι ίδιοι και οι οικογένειές μας να υποφυλάσσονται από την γρίπη που πιθανώς θα μεταφέρουμε, αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς μας. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και χαρούμενο νέο, θα έλεγα. Ναι, γιατί έγινε πολύ μεγάλος αγώνας για να εμβολιαστούν οι γιατροί, γιατί δάσκαλοι που δίδασκες διαφορετικά. Οι γιατροί δεν είμαστε καλοί ασθενείς γενικώς. Ίσως παραμελούν τον εαυτό μας, δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα πιθανά συμπτώματα που έχουμε. Κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά όσο περνάει ο καιρός και η παιδεία του κόσμου έρχεται σε καλύτερα επίπεδα στα θέματα της πρόληψης των νοσημάτων, νομίζω πως σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο συμμετέχουμε και εμείς οι επαγγελματίες υγείας και τα αποτελέσματα είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα και μετρήσιμα και μετρημένα φέτος τα αποτελέσματα και είναι πολύ καλά και ενθαρρυντικά. Ωραία, πάμε στα κακά. Τα κακά έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο το κουβεντιάζουμε σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, με τις συνέπειες της γρίπης, που παρά το ότι οι επαγγελματίες υγείας φέτος είναι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά εμβολιασμένοι, παρά το γεγονός ότι πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας είναι εμβολιασμένοι έναντι του ιού της γρίπης, παρά τα αυτά έχουμε αρκετούς θανάτους. Νομίζω, αν έχω καλή πληροφόρηση, σήμερα είναι 8 οι θάνατοι από τη γρίπη. Το θέμα είναι ότι πάλι μιλάμε για θανάτους ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, στην πλειονότητα τουλάχιστον. Μιλάμε για ανθρώπους που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες υγείας, άνθρωποι με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα ή χρόνια μεταβολικά νοσήματα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν για κάποιον λόγο μια ιδιαίτερη άνοσοκαταστολή, άρα μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι των λοιμόξεων, και οι οποίοι για κάποιον λόγο είχαν επιπλοκές από τον ιό της γρίπης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή κατάληξη. Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Άλλα νέα που έχουμε σήμερα είναι το ότι, σύμφωνα με την επιτήρηση από το Κελπνό για τα επιδημιολογικά δεδομένα της γρίπης, τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες έχουμε μία έξαρση, δεν το λέω έξαρση, έχουμε μία συνεχή άνοδο των κρουσμάτων και των επιβεβαιωμένων ασθενών με λίμωξη από τον ιό της γρίπης, κάτι το οποίο όμως είναι απολύτως λογικό και συμβατό με την εποχή που διανύουμε, με τις μέρες που περνάμε αυτές στα μέσα του Γενάρη. Περιμένουμε προφανώς στις επόμενες εβδομάδες μία κορύφωση αυτής της έξαρσης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει, όσο κάθε χρόνο γίνεται, η ύφεση αυτών των συμπτωμάτων. Να δώσουμε και δύο συμβουλές. Να αποφεύγει ο κόσμος κλειστούς χώρους, να ερίζει καλά το σπίτι του, να πλένει καλά τα χέρια του. Πρακτικά, απλά. Θα μείνω στα δύο τελευταία από τα τρία. Το να αποφεύγει κανείς κλειστούς χώρους μέσα στο χειμώνα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Έχει κρύο, λογικό είναι να βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους, λογικό είναι να υπάρχει η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων μέσα σε κλειστούς χώρους, αλλά για να αποφεύγουμε λοιμώξεις, προφανώς θα πρέπει να αερίζουμε τακτικά αυτούς τους χώρους. Να σημειώσω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Αερίζω ένα χώρο δεν σημαίνει ότι αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά από το πρωί στο βράδυ. Σημαίνει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, για λίγη ώρα, ανοίγω όλα τα παράθυρα του χώρου που βρίσκομαι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνω θερμοκρασία, δεν πέφτει η θερμοκρασία του χώρου, άρα δεν έχω απόλυση θερμότητα, αλλά αλλάζει, ανανεώνεται ο αέρας με φρέσκο πλέον αέρα και αυτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Άλλοι κανόνες υγιεινής που έχουν να κάνουν με το να πλένουμε τα χέρια μας, να μην φθαρνιζόμαστε μπροστά στους συνανθρώπους μας, να φθαρνιζόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα μας, είναι μέτρα προστασίας τα οποία αφορούν τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά.